συντόδειξαν τι το φως, δόξα ένιξης θεμών και επίλης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Με δοξολογία στο συνεορτάζοντα ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Πύργου εορτάστηκαν οι τρεις παιδες εν καμίνο που είναι οι προστάτες Άγιοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η μνήμη τους τιμάται στις 17 Δεκεμβρίου. Διπλή εορτή σήμερα, όπως ξέρουμε όλοι, του Αγίου Διονυσίου και των τριών παιδων εν καμίνο, των προστατών του πυροσβεστικού σώματος, που με τη βοήθειά τους προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο μας. Οι τρεις παιδες αναγνωρίζονται από το 1981 ως προστάτες Άγιοι του πυροσβεστικού σώματος και η μέρα μνήμη τους καθιερώθηκε από το 1991 ως η επίσημη ημέρα δοξολογίας και εορτασμού του πυροσβεστικού σώματος. Το πυροσβεστικό σώμα τιμά και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 17 Δεκέμβρη τους προστάτες Αγίους τρεις παιδες Ανανία, Ζαρία και Μισαήλ. Με τη στάση ζωή τους, οι τρεις παιδες αποτελούν ένα διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος, σηματοδοτώντας τη βαθιά χριστιανική πίστη, τη γενεοψυχία, την τόλμη, την αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη για τον άνθρωπο και τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η αναγνώριση των Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ ως θρησκευτικών συμβόλων προστατών πυροσβεστικού σώματος ήδη από το 1988 ενισχύει διαχρονικά το φρόνημά μας, αφού ο βίος τους αποτελεί για εμάς παράδειγμα μήνυσης κατά την επιτέλεση του καθήκοντος.